Μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη με την καλύτερη ξεναγό, η κυρία Έλενα Ράπτη λοιπόν. Μας ξεναγεί στα αγαπημένα της στέκια στη Θεσσαλονίκη, μιλά για τα παιδικά της χρόνια, για την πολιτική, για το μεγάλο της κοινωνικό έργο και μας συστήνει και τον μικρό της φίλο, το σκυλάκι της. Διανύει την δεκαετία των 40 και μετρά ήδη 21 χρόνια στη Βουλή. Δεν έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη της για προσφορά και την αδυναμία της στα παιδιά. Μια κουβέντα με την Έλενα Ράπτη, κάτω από τον Λευκό Πύργο, είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα. Γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Κάτω Τούμπα, σε μια πολύ όμορφη γειτονιά, που είχα πάρα πολύ καλούς φίλους, γιατί τότε εμείς παίζαμε στις γειτονιές, δεν υπήρχε ούτε το ίντερνετ, ούτε τα social media, τελειώναμε τα διαβάσματα και βγαίναμε στους δρόμους, στην αλάνα εκεί της γειτονιάς και παίζαμε. Άρα πολύ όμορφα, ανέμελα παιδικά χρόνια. Όταν ήμουν μικρή δεν σκεφτόμουν να ασχοληθώ με την πολιτική. Όμως ήθελα πάρα πολύ να κάνω πράγματα μαζί με άλλους. Να δημιουργώ, να συνυπάρχω, να μοιράζομαι. Οπότε θα έλεγα ότι η πολιτική μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα και αυτή τη διέξοδο. Ήθελα πολύ να ασχοληθώ με τα κοινά, ήθελα να δραστηριοποιηθώ πιο ενεργά, ήθελα να αλλάξω όσα έβλεπα γύρω μου και με δυσαρεστούσαν, ήθελα να παρέμβω. Όταν μπήκε στην πολιτική ήταν ένα κοριτσάκι μόλις 22 ετών. Η πόρτα για εκείνη άνοιξε αρχικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σήκωσε μανίκια, έμαθε και ανέδειξε τα προβλήματα της πόλης της, ψάχνοντας να βρει λύσεις. Θα έλεγα πως ήταν ένα έναυσμα περισσότερο, στο οποίο είχα τη στήριξη κυρίως του πατέρα μου, που πίστευσε σε μένα, οφείλω να ομολογήσω, εκείνη την εποχή περισσότερο από ό,τι μπορεί να πίστευα εγώ στον εαυτό μου. Και με τη δική του έτσι συμπαράσταση βγήκα μπροστά και είπα θα το δοκιμάσω, θα διεκδικήσω αυτή τη θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα κατάφερα και αμέσως μετά έπιασα δουλειά. Στρώθηκα στη δουλειά γιατί ήμουν πολύ νέα και ναι μεν ο κόσμος έδειξε εμπιστοσύνη σε ένα νέο άνθρωπο που ήθελε να προσφέρει, αλλά έπρεπε σε μικρό χρονικό διάστημα να μάθω πώς λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση και να μπορέσω να προσφέρω έργο, να είμαι αποτελεσματική. Με κόπο και πολλή δουλειά κατάφερε να φτάσει μέχρι την Εθνική Αντιπροσωπεία. Το ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, από το Δημαρχείο στη Βουλή δεν ήταν εύκολο. Σε όλη αυτή τη διαδρομή δεν έχασε ποτέ το χαμόγελό της. Σίγουρα έτσι όπως το ακούω, η μικρή Ελένη σίγουρα δεν έκλαιγε, αλλά ήταν ένα χαρούμενο παιδί και έκλαιγε. Και μικρή έκλαιγε και μέσα στην πολιτική. Γιατί και οι δυσκολίες δεν ήταν λίγες. Αυτά τα βάζουμε στην άκρη, αυτά που μας στεναχωρούν. Σκεφτόμαστε μόνο τα θετικά, μόνο αυτά που μας δίνουν δύναμη. Και αυτά μοιραζόμαστε με τον κόσμο. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Άρα επιλεκτική μνήμη, τι λέμε, αυτή ό,τι θέλουμε. Σίγουρα. Επιλεκτική μνήμη έχω σίγουρα. Όταν έχεις ένα σκοπό, δεν έχεις την πολυτέλεια να κάνεις πίσω από κάποια εμπόδια που θα βγουν στον δρόμο. Μαθαίνεις να τα προσπερνάς και να βάζεις την άκρη ό,τι σε στεναχωρεί, γιατί πρέπει κάθε μέρα να έχεις δύναμη και αισιοδοξία να πας στο επόμενο. Η πολιτική έχει πολλές προκλήσεις και πολλές δυσκολίες. Όμως όταν σκέφτεσαι αυτό που θέλεις να πετύχεις, τα παραμερίζεις όλα. Και βρίσκεις τη δύναμη και προχωράς, γιατί σε ανταμείβει το αποτέλεσμα. Τόσα χρόνια στην πολιτική έχει κερδίσει την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου. Οι γονείς και η οικογένειά της βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της. Ποιος είναι όμως ο Γιάννης που της έκλεψε την καρδιά τόσο ώστε να είναι πάντα μαζί της? Βλέπω έναν φίλο ανεκτήμητο, τον οποίο δεν τον αποχωρίζεστε καθόλου και ο οποίος μάλλον σας έρνει από τη μύτη κανονικά. Ναι, είναι ο Γιάννης. Είναι ο διάσημος Γιάννης μου. Ο Γιαννάκης μου, ναι. Θα μιλήσουμε λίγο για τον Γιαννάκη. Ναι, ο Γιαννάκης μπήκε στη ζωή μου πριν από 2 χρόνια. Είναι το αγαπημένο μου σκυλάκι, ο κολλητός μου. Είμαστε παντού μαζί, στο σπίτι μαζί, στο γραφείο μαζί, στις εκδηλώσεις μαζί, παντού μαζί. Την Αθήνα. Παντού και στην Αθήνα μαζί, με το αυτοκίνητο κατεβαίνω. Μπαίνει στο αυτοκίνητο και με ακολουθεί από τότε που ήταν κουτάβι και του αρέσει, το απολαμβάνει. Έχει και αυτό στις παρέες του και εδώ και εκεί, άλλα σκυλάκια με τα οποία κοινωνικοποιείται όταν βγαίνουμε βόλτα. Περιοδίες, ομιλίες, εκδηλώσεις, επισκέψεις, συναντήσεις, ταξίδια από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη στο εξωτερικό.
πολιτικοί φίλοι και αντίπαλοι συμφωνούν ότι η Έλενα Ράπτη είναι κάτι παραπάνω από δραστήρια. Τι ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα και πώς πάει μετά στη διάρκεια της ημέρας? 6:30 αλλά 12 το πολύ στο κρεβάτι. 6:30 το πρωί, ναι. 12 το βράδυ. Ο Γιαννάκης ξυπνάει στις 6:30 όπως και να έχει, οπότε είμαστε όλοι στο πόδι. Υπάρχουν αντοχές. Υπάρχουν. Ναι. Από νεαρή ηλικία η Έλενα Ράπτη κατάλαβε ότι η πολιτική απαιτεί θυσίες. Στην αρχή αντιστεκόμουν γιατί μου έλειπαν πολλά πράγματα από την καθημερινότητα ενός νέου κοριτσιού που δεν μπορούσα να τα ζήσω, ενώ άλλες φίλες μου τα έκαναν. Και διακοπές και ταξίδια και ξεκούραση. Εγώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ήμουνα σε εκδηλώσεις κομματικές. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ για πολλά χρόνια, νομίζω τα πρώτα 13 τουλάχιστον, τα πρώτα 13. Που όταν τελειώνα ήμουνα τόσο κουρασμένη που ακόμα και αν ήταν κάπου φίλοι μου για να πάω να τους επισκεφτώ, δεν θα ήθελα με το κοστούμι να πάω εκείνη την εποχή σε ένα μπαράκι προκειμένου να διασκεδάσω με τους φίλους μου. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, έμαθα να δουλεύω τόσο οργανωμένα και όλο αυτό με γέμιζε. Μου δίνε ενέργεια αυτό που έκανα. Και το γεγονός ότι μπορεί τα Σαββατοκύριακα να δούλευα, εν τέλει ήταν κάτι που με γέμιζε. Και εξησυνήθισα όλα τα άλλα που ίσως έκαναν τα άτομα της ηλικίας μου. Από τους πολιτικούς χωρίς φαροπίδες, η Έλενα Ράπτη είδε από πολύ νωρίς τον πυρήνα και την ουσία της πολιτικής. Τον άνθρωπο. Πρώτα μέσα από την κοινωνική οργάνωση Αγάπη στη Θεσσαλονίκη και αργότερα στην καμπάνια 1 στα 5 για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Στο επίκεντρο των πολιτικών μου ήταν πάντα ο άνθρωπος. Είτε ήταν τα παιδιά, είτε ήταν οι γυναίκες, όλοι όσοι είχαν ανάγκη. Είχαμε τότε ένα αγοράκι, τον Βαλεντίνο, ο οποίος είχε πρόβλημα με την καρδούλα του. Φρόντισε το ίδρυμα τότε ώστε να πάει στην Αμερική, να χειρουργηθεί, να θεραπευτεί ουσιαστικά. Και τότε ο γιατρός που το χειρούργησε, ένας Έλληνας καρδιοχειρουργός, υιοθέτησε τον Βαλεντίνο. Και αυτό ήταν υπέροχο γιατί ο Βαλεντίνος στη συνέχεια θα έπρεπε να υποβληθεί και σε άλλες επεμβάσεις μεγαλώνοντας και θα είχε τον καλύτερο φύλακα άγγελο. Για 7η φορά διεκδικεί την ψήφο στην πόλη που μεγάλωσε, αγάπησε και ζει μέχρι σήμερα. Και αν ο χρόνος γυρνούσε πίσω, στην Έλενα των 22, τη νεαρή πολιτικό που έκανε τα πρώτα της δειλά βήματα στη δημόσια ζωή, θα έβρισκε ξανά τις ίδιες σταθερές που την καθοδηγούν μέχρι σήμερα. Όταν επιστρέφεις σπίτι, θέλεις να νιώσεις ότι από κάπου παίρνεις δύναμη, από κάπου αντλείς δύναμη. Και αυτή τη δύναμη σου τη δίνουν οι άνθρωποι που σε αγαπούν, οι άνθρωποι που πιστεύουν σε σένα. Πρώτα η οικογένειά μου, μετά όλοι οι Θεσσαλονικείς που βρέθηκαν στο πλευρό μου, πίστεψαν σε μένα, με στήριξαν και συνεχίζουν να με στηρίζουν.